η άκρηση για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Νίκου Κουρού, Ουτοπία. Η συμμετοχή της σε ένα ονομαστό τέτοιο κινηματογραφικό φεστιβάλ στο Νέο Δελχή. Ένα φεστιβάλ που θα πραγματοποιείται από 1 μέχρι και 5 Ιουλίου. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά αλλά και το δικό του ενδιαφέρον. Χθες προβλήθηκε η ταινία. Ο Νίκος Κουρού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιτυχία. Σε μια προσπάθεια, γιατί τον γνωρίζουμε μέσα από τα κινηματογραφικά πράγματα και όχι μόνο, για την αγάπη του για το σινεμά, το θέατρο, τη μουσική και όχι μόνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλή εβδομάδα. Τι να πούμε, συγχαρητήρια. Να πούμε πώς ότι έχεις εισπράξει από αυτή την συμμετοχή αλλά και τη χθεσινή προβολή, Νίκο Κουρού. Καταρχάς, να πούμε καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι στο πλαίσιο, βέβαια, των καλοκαιρινών εκπομπών της ΕΡΤΚΟΖΑ. Και πέρα από τα δικά μου, τα δικά μας κλπ., θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια φράση αξέχαστης Μελίνας, που έλεγε ότι ο πολιτισμός είναι η ψυχή της κοινωνίας. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργία δεν είναι λιγότερο σημαντικά από το εμπόριο, την οικονομία και την τεχνολογία. Θα το κάνουμε μότο λοιπόν αυτό και αυτό. Καλά κάνεις. Ίσως έπρεπε έτσι να ξεκινήσω, γιατί όντως ο πολιτισμός είναι η ψυχή της κοινωνίας και από εκεί και εκεί καθρεφτίζεις τα πάντα, η καθημερινότητα και όλα αυτά που προανέφερες εντάσσονται στον πολιτισμό. Γιατί πολιτισμός είναι και αυτά. Και η οικονομία, και οι δράσεις, και οι μερίδες, και η ανάπτυξη και όλα. Χωρίς πολιτισμό είμαστε χαμένοι. Συμφωνούμε. Και αυτή είναι η αντίστασή μας, Νικόλα, σε όλα αυτά που βιώνουμε. Σαφώς. Αυτό δεν είναι, να το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά για μένα. Για ποιο λόγο κάνω αυτά τα πράγματα που κάνω. Για μένα είναι μια μορφή αντίσταση. Βέβαια, λίγο αδύναμη αντίσταση, αλλά δεν πάβει να είναι αντίσταση. Κανένα αγώνα δεν πάει ποτέ χαμένο. Συμφωνούμε απόλυτα. Μέσα λοιπόν, από αυτή την αντίσταση λοιπόν και μέσα από αυτή την ανάγκη για να εκφραστείς δημιουργήθηκε η ουτοπία και όχι μόνο. Έχουμε αναφερθεί, αλλά δώσ' μας λίγα 2-3 στοιχεία για αυτή σου την ταινία και για αυτή την προβολή τελικά. Δεν είναι λίγο να φτάνει και δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε ένα φεστιβάλ ταινία σου. Ναι, η ουτοπία είναι η κατά σειρά ταινία της ομάδας μας που βρά εδώ και μια πενταετία περίπου στα πράγματα αυτά. Είναι η πέμπτη κατά σειρά και η πρώτη μεγάλου μήκους που επιχειρήσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε. Ένα δύσκολο εγχείρημα. Αναρωτηθήκαμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, όλοι οι συντελεστές, δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω εκ μέρους όλων των συντελεστών, ξεπερνάνε τους 100. Σημαντικός αριθμός θα πρέπει να το πούμε, 100 συμμετέχοντες συντελεστές είναι ένας μεγάλος αριθμός για μια ταινία, για μια ταινία που με τις συνθήκες με τις οποίες δημιουργείται είναι άθλος. Δημιουργείται από το τίποτα και σιγά σιγά, ξέρεις, προτείνουμε σε συνεργάτες, δέχονται, έρχονται μαζί μας και πορευόμαστε όλοι μαζί. Έτσι πάει αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να πάει. Κρατούμε το όλοι μαζί μπορούμε και νομίζω ότι αυτό σε πολλές εκφάσεις της καθημερινότητας. Ωραία, όταν θέλουμε, όταν θέλουμε και είμαστε ενωμένοι, μπορούμε τα πάντα. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να θέλουμε να συμπράξουμε ως σύνολο. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό το εγχείρημα που κάναμε, που δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει. Για μένα καταφέραμε και ανταποκρίθηκε αυτό το αποτέλεσμα, ανταποκρίθηκε στο 95% των προσδοκιών που είχα εγώ, αν θέλεις, ως βασικός συντελεστής. Οι άλλοι δεν ξέρω πώς θα το δουν. Νομίζω ότι καλές κριτικές έχεις λάβει και από την παρουσία και στα... και στον τόπο, αλλά και γενικότερα στο φεστιβάλ. Νικόλα, να πάμε λίγο όμως στην χθεσινή παρουσίαση. Η χθεσινή προβολή έγινε σε ένα φεστιβάλ. Στο Jazz Grand Film Festival, στο Νέο Δελχή. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε 1η Ιουλίου και τερματίζεται αύριο 5 Ιουλίου. Είναι ένα ονομαστό φεστιβάλ της Ινδίας, όπου η ταινία μας προβλήθηκε στο τμήμα World Panorama, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και επιλέχθηκε ανάμεσα σε 3.000 ταινίες, όπως λέει το ενημερωτικό σημείωμα του φεστιβάλ. Προβλήθηκε ανάμεσα στις 17 ταινίες μεγάλου μήκους στο World Panorama. Τώρα το ερώτημα είναι τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρώτον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την προβολή, την παρουσίαση και τη συμμετοχή και αν αναμένεται και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ να προβληθεί η εν λόγω ταινία, Νίκο. Ναι, την έχουμε προτείνει στα φεστιβάλ πάνω από 10. Εμείς και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τα σίγουρα αποτελέσματα που έχω για την ώρα είναι το Σεπτέμβριο στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Κύπρου,
ένα άλλο φεστιβάλ στο Τορόντο, επίσης το Σεπτέμβρη, και στο Bridges Film Festival. Και τι σημαίνει αυτό για σένα, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται, και, γιατί αυτό το λαμβάνετε όλοι οι συντελεστές, έτσι. Εσύ σκηνοθετείς, εσύ εμπνεύστηκες, εσύ δημιούργησες την ταινία, αλλά ένα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι συντελεστές και οι μουσικές που θα ακούσουμε σε λίγο. Για δώσ' μας λίγο έτσι αυτό, και ποιο είναι το όνειρό σου ίσως για να κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Για μένα σημαίνει ότι το εγχείρημά μας βρήκε ανταπόκριση από μια άκρη του πλανήτη σε μια άλλη μακρινή άκρη του πλανήτη. Αυτό είναι το μαγικό της τέχνης του κινηματογράφου, το ότι μπορείς και επικοινωνείς με ανθρώπους που δεν τους έχεις δει ποτέ, δεν σε ξέρουν και που μπορεί να μην τους δεις και ποτέ σου. Και είναι κάποια ουσία αυτό για μένα, πέρα από την όποια επιτυχία που ακούγεται στα αυτιά των άλλων. Εγώ μέσα από αυτό το πράγμα και μέσα από αυτή τη δημοσιότητα που παίρνει αυτό, βλέπω την ουσία, και η ουσία είναι αυτή, η επικοινωνία. Και αυτό να κρατήσουμε, ή αναμένεις και να σου προσδώσει και κάποια άλλα πράγματα για τη συνέχεια πιθανότατα? Άλλα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που μπορεί να μας προσδώσει κάτι τέτοιο είναι η ηθική ικανοποίηση. Με αυτή κινούμαστε, δεν κινούμαστε με λεφτά. Ό,τι έχουμε κάνει δεν κινείται με λεφτά. Είναι μηδενικού προϋπολογισμού. Έχουν και ένα κόστος όμως αυτό, δεν πρέπει να το δείτε και αυτό? Μπορώ να πω ότι η ουτοπία είναι μια υπερπαραγωγή μηδενικού προϋπολογισμού. Ουτοπία λοιπόν, και ελπίζουμε να μην είναι ουτοπία, γιατί απέδειξε ότι δεν είναι μάλλον. Καλά οργανωμένα και στημένα πράγματα τελικά μπορούν να φτάσουν απ' άκρη στον κόσμο και να διαπρέπουν και να διαγωνίζονται μεταξύ άλλων ταινιών και όχι μόνο νοικοκούρου. Ναι, και είναι και μεγάλη συγκίνηση ότι η ταινία αυτή που κάναμε ως σαν πρωτάρηδες στο είδος της ταινίας Μεγάλη Μήκους μπορεί να είναι συναγωνίσιμη με άλλες ταινίες που έχουν παραχθεί μέσω κάποιων εταιριών, με κάποια μπάζε. Και με πολύ ψηλά μπάζε. Πες το, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Εντάξει. Αυτό για μας είναι μια πολύ μεγάλη επιβράβευση. Παρόλο που να σου ομολογήσω ότι ακούσαμε και από κάποιους εδώ στην Ελλάδα, ακούσαμε και άσχημα πράγματα. Δεν είναι μόνο καλά. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά μαθαίνεις και κλείνεις λίγο τα αυτιά σου και εσύ συνεχίζεις. Εγώ την ψευδοκεφαλία την έχω λίγο σαν πτυχίο του χαρακτήρα μου. Είπαμε ότι όταν επιθυμείς πάρα πολύ, επιμένεις και κερδίζεις. Εμείς κρατούμε αυτό. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν στην ουτοπία και σε σένα. Και να σας ευχαριστήσω και ιδιαίτερα, γιατί είστε και από τους ανθρώπους που μας προβάλλουν το έργο μας. Αυτό για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή, και πόσο μάλλον για την ΕΡΤ, την οποία λατρεύουμε και την οποία τα στηρίζουμε. Και η ΕΡΤ πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό το καθήκον που έχει, να δίνει βήμα και μικρόφωνο σε όσους δημιουργούν, σε όσους προσπαθούν και σε όσους αντιστέκονται. Σε όλα αυτά δηλαδή που νομίζω μπορούν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τις μουσικές. Από τις μουσικές που νομίζω ότι πρέπει να πούμε η Νικόλα. Δηλαδή να δώσουμε τα στοιχεία εκείνη. Το τραγούδι της ταινίας είναι σε μουσική του Γιάννη Παπαδημητρίου. Θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφέρω κάποιους από τους τελευταίους. Μιλάω μονάχα εγώ, και οι άλλοι λόγω διακριτικότητας δεν εμφανίζονται πουθενά, και το θεωρώ και λίγο ηθικό μου. Όχι, είναι ο Γιώργος Κοντορίκος, ο Κωνσταντίνος Ιαννίδης, η Πίστη Κρυσταλλίδος, έχει 30 φίλου. Πλήθος Κωνσταντίνος. Ο Καχαλίδης, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσαρίδης, ο Καλύπτε Μέλκο στην Κάμερα. Κλείσε λοιπόν με το μουσικό κομμάτι που είναι στίχη της Κατερίνας Πολιτίδου, επιμέλεια του Σπύρου Καβαλιεράτου, και ερμηνεύει. Μουσική του Γιάννη του Παπαδημητρίου. Και ερμηνεύει η σπουδαία μεσόφωνος της δυτικής μας σκηνής, η αγαπημένη μου φίλη, η Ελένη Βουδουράκη. Η Ελένη Βουδουράκη. Σε φιλούμε, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Thank you.
αρκετά